μου έχουν κάνει κουβέντες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε απλωμένο τραχανά. Όταν μαζέψουμε τραχανά, θα δούμε. Ξέρω ότι εμένα τηλεόραση δεν είναι το βασικό μου επάγγελμα. Το βασικό επάγγελμα είναι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος σημαίνει δημοσιογράφος. Δεν σημαίνει τη τηλεόραση του τύπου κλπ. Εγώ είμαι δημοσιογράφος κανονικός. Κανονικός, όλοι κανονικοί είναι. Θέλω να πω δημοσιογράφος του τύπου, ας πούμε. Ισχύει ότι είχατε δεχτεί πρόσφατα μια επίθεση. Γιατί διαβάσαμε διαρκώς μια επίθεση. Όχι, μια ανοησία ήταν. Προφανώς ανοησίες ήταν, είχα πάει να κάνει και δίπλωση. Γιατί έχετε γίνει. Γράφουν διάφορες ανοησίες. Είτε με την έννοια. Αφήστε τώρα. Είναι αυτό ένα υπόνομο, ο οποίο δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε. Ένα υπόνομο και ένα υπόκοσμο, δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε. Αν απαντώ στον καθένα που γράφει κάτι, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Με αφορμή. Όχι, όχι, μην επιμένει. Με αφορμή. Σε αγαπώ. I love you, the ten. Τη φωτογραφία που ανεβάσατε με ένα. Α, είναι από μια ταινία. Μικρού μήκου. Από ταινία μικρού μήκου, όπου εκεί στο Facebook δεν βλέπουν. Τι λέει πάνω και λένε περαστικά. Επειδή είμαι εγώ έτσι περιμένο, και λένε περαστικά. Είμαστε λιγάκι, δηλαδή. Μην ψάχνουμε τώρα ειδήσεις από πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν. Μια χαρά είμαι, δεν βλέπεις. Θέλει να τρέξουμε μέχρι σε πεντοκήπους με τα πόδια, να το πάω πιο μπροστά εγώ. Γιατί όμως. Επιμένεις όμως, επιμένεις. Ναι, μα όταν βάζετε. Ταινίες, αυτό ήταν. Ήταν από μια ταινία, δεν τα διαβάζουμε και λένε περαστικά. Στο Your Face. Ναι, με το μπάζο μας. Τον Απρίλιο. Σας φαίνονται οι δύο καινούργοι που έχουν προσθεθεί. Τι θα είναι. Φώτης Ευγελόπουλος θα είναι και η κυρία Κοκκίνου. Το συμπαθώ εξαιρετικά. Ειδικά με την κυρία Κοκκίνου δεν γνωριζόμαστε. Ελπίζω να γνωριστούμε και να είναι πολύ ευχάριστη. Την ξέρω όμως σαν καλλιτέχνη και την εκτιμώ. Πρόσφατα είχατε ένα ατύχημα. Κάποιος σας χτύπησε με το αυτοκίνητο και σας άφησε από εκεί στη Σερβία. Δεν γινόταν αυτό γιατί ήταν στην Καραγιώργη Σερβίας. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να φύγει και να ήθελε. Δυστυχώς μιλούσε στο τηλέφωνο. Είναι αυτή η καταστροφή που γίνεται. Και δεν πρόσεξε, δεν με πρόσεξε. Εγώ τον είδα που ερχότανε και του έκανα τι κάνεις. Άμα δείτε, εγώ έχω το βίντεο που με χτύπησε. Με κατάλαβε όταν με χτύπησε. Με πέταξε ψηλά και μετά με έριξε στις ρόδες. Είχα πολύ μεγάλη τύχη όμως. Μου έχει κάνει μια ελαφριά ζημιά στο γόνατό μου. Πρέπει να κάνω μια επέμβαση. Ξέρετε τι αφήνει αυτό το χτύπημα. Σου αφήνει φοβία όταν περνάς από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο απέναντι. Νομίζω ότι όλα τα αυτοκίνητα έρχονται πάνω σου. Το 60% αυτού που πάνε στην Επίδαυρο δεν είναι ικανοί να παίξουν στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο παίζουν οι μεγάλοι μαστόροι του θεάτρου. Και πρέπει να είσαι μεγάλος μάστορας να παίξεις. Είναι σαν να προσπαθεί να παίξει ένας ο οποίος παίζει, πώς το λένε, σαντούρι, να παίξει το βιολί του Παγκανίνη. Δεν γίνεται. Είναι τελείως άλλο είδος θεάτρου. Άλλο είδος θεάτρου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έχει παίξει ποτέ στην Επίδαυρο χόρν. Γιατί το γνώρισε αυτόν. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση ότι δεν έπαιξε ποτέ στην Επίδαυρο η Λαμπέτη. Δεν καταλαβαίνετε αυτοί ότι ήταν άνθρωποι ευφυείς και καταλάβαμε ότι δεν είχαν τα κότσια να παίξουν στην Επίδαυρο και δεν θέλουν να γίνουν ρεζίλοι. Άλλοι όμως απλώς διρισκάρουν να γίνουν ρεζίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι στο Your Face Sounds Familiar η νέα κριτική επιτροπή απαρτίζεται. Ωραία, θα το ξανακούσουμε. Απλά να πω εγώ με λόγια μερούλα μου ότι απαρτίζεται από την κυρία Κοκκίδου, την αγαπημένη ηθοποιό από την Κοκκίδου. Ναι, από τη Μουρμούρα. Που είναι στο ζευγάρι των πιο μεγάλων σε ωραία. Ηλικία. Α, ναι. Που είναι ένας διαφορετικός ρόλος για την κυρία Κοκκίδου, τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τον κύριο Φασουλή, ο οποίος δεν ήξερε για τους άλλους, αλλά είχε πει ναι. Ναι, δεν θα είναι ο. Δεν θα βρουν ένα τέταρτο, αυτό εννοούμε. Κοίτα, ήταν και ο Ζαχαράτος, την τελευταία φορά δεν ήταν ο Ζαχαράτος εκεί. Ήταν ο Ζαχαράτος. Ήταν ο Φασουλής, η Παπουτσάκη και ο Φιλιππίδης, ρε παιδιά. Ο Ζαχαράτος δεν ξαναπήγε, γιατί είχαν τελειώσει τα κοστούμια του Αποστολόπουλου. Κατάλαβα. Εντάξει, ανανέωση πάντως, ανανεωμένο θα είναι. Λοιπόν, πάντως έχει ένα ειδικό βάρος αυτή η κριτική επιτροπή. Δηλαδή, ο κύριος Φασουλής. Είναι γνωστή η αξία του και η προσφορά του. Και ήταν και κάτι που του άρεσε. Δηλαδή, παρόλο που είναι του σοβαρού του εντέχνου και είναι ένας άνθρωπος που βάζει τη σφραγίδα του, του άρεσε και ήταν και ομιλητικός. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το αναμενόμενο, δεν είναι διπλωματικό. Και ο Σεργουλόπουλος. Και ο Σεργουλόπουλος. Γιατί, πώς εξεπλάγει που το είπαμε. Είναι αυτό που εσύ έχεις συμφωνήσει και έχεις την πλήρη εμπιστοσύνη στην παραγωγή και δεν έχεις μάθει, ρε παιδί μου, για τους άλλους. Λες, εντάξει, καλή θα είναι. Ο πλεμμένος ο δικός μας είναι παντού. Έχει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και είπαμε, σε αυτή τη ζωή πάντα τα μαθαίνεις από τους άλλους τα διάφορα νέα. Ο κύριος Φασουλής πάντα είναι πάντα τόσο γλυκός που δεν νομίζω και να μην του άρεσε να το έλεγε μπροστά. Να μην του άρεσε κάποιο. Αφενός αφετέρου, να σου πω κάτι, επειδή είναι και λίγο αυστηρή έτσι, κυρία Κοκκίδου, μπορεί να έχει και το ρόλο της πιο αυστηρή στην κριτική επιτροπή. Πολύ πιθανό. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω εδώ που την είχαμε καλεσμένη, Μέρη, πρέπει να το βρούμε αυτό το απόσπασμα.
που είχε μείνει λίγος χρόνος για να πει τα θεατρικά της και με κοίταξε με ένα ύφος. Πραγματικά φοβήθηκα. Σκέψου να ήμουν απέναντι ως συμμετέχουσα στο Your Face Sounds Familiar. Για να δούμε πώς ενημερώθηκε, γιατί δεν το ακούσαμε καλά. Να το ξανακούσουμε, παρακαλώ. Στο Your Face. Ναι, με το πάσο μας. Τον Απρίλιο. Πώς σας φαίνονται οι δύο καινούργοι που έχουν προσθεθεί? Ποιοι θα είναι? Φώτης Σεργουλόπουλος θα είναι και η κυρία Κοκκίνου. Τους συμπαθώ εξαιρετικά. Ειδικά με την κυρία Κοκκίνου δεν γνωριζόμαστε. Ελπίζω να γνωριστούμε και να είναι πολύ ευχάριστη. Την ξέρω όμως σαν καλλιτέχνα και την εκτιμώ. Είδα τα άμα δεν ακούμε καλά, δεν γίνεται. Που σας λέω, βάλτε το δυνατά, βάλτε το δυνατά. Και με κράζετε ότι ναι, και τι, θα κουφαθούμε. Το διάβασα κάπου ότι παρακαλώ ή όχι. Τώρα έφτασα στα ζώδια. Μου στέλνει ο Μιχάλης Πλεμμένος μήνυμα. Κοκκίνου είπα, όχι Κοκκίδου. Είδατε που σας λέω δυνατά το βιντεάκι. Παντός και η Κοκκίνου θα ταιριάζει και η Κοκκίνου ταιριάζει. Η Κοκκίνου η ίδια το παραδέχει. Βοηθάει που λέει η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης επίσης στον κρυό θα είναι το αστρολογικό γεγονός που θα χρωματίσει την πρώτη εβδομάδα που αρτί. Γιατί αρχίζει στις 4 του μήνα και είναι πρώτη. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε, Μιχαλάκη, στέλνει μου μήνυμα. Η κριτική επιτροπή, αν μας βλέπουν από τον Αντένα, που ξέρω ότι μας βλέπουν γιατί μου στέλνουν μήνυματα και φίλες μου και φίλοι. Η κυρία Κοκκίδου, η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και το πρωί με τη Μέρη στο Καμαρίνο, όταν μου είπε ότι θα είναι η κυρία Κοκκίδου. Ήταν πολύ κόντρα ρόλο, είναι πολύ του εντέχνου. Δηλαδή για να βρεθεί ένα τέτοιο ρόλο. Δηλαδή και στο κοντρόλ, πάνω όταν ακούτε το βίντεο, το ακούτε σιγά σιγά γιατί κοιμάται το μωρό. Μέρη μου δεν κοιμάται το μωρό. Στο σπίτι είναι το μωρό. Α, αλλάξουμε θέμα, πάμε στον αγαπητό κύριο Πρετεντέρη, ο οποίο δεν αποχωρίζεται το στυλ του σε καμία εκδήλωση. Α, αλλάξουμε γιατί. Με την προσέγγιση. Γιατί σε λίγο θα βάλουμε και τον Γεωργουσόπουλο στην κριτική επιτροπή. Σε λίγο ο Δημήτρης Χόρτ. Έρχεται σε έκτακτη εμφάνιση από τον άλλο κόσμο για να σχολιάσει. Η Κοκκίνου νομίζω ότι θα δώσει και μια πιναλιά, ρε παιδάκι μου, στην επιτροπή λίγο πιο. Μιλάμε όλοι μαζί. Με τι επιτροπέ υπάρχει τέτοιο παρασκήνιο που εγώ έχω μάθει κάτι από χτε. Αφού λέμε για τις επιτροπές των παιχνιδιών, που αφορά τον Γιώργο το Μαζονάκη, ο οποίος ήταν να κάνει μια live εμφάνιση στο show της Κυριακής του Αντένα στο Rising, που δεν έγινε ποτέ αυτή η εμφάνιση επειδή έκλεισε στην επιτροπή στο Sky του X Factor. Αλήθεια. Α, και τον ακύρωσαν τελευταία στιγμή. Δηλαδή. Όχι, ακύρωσε ο ίδιος τελευταία στιγμή, που αυτό μπορεί να πάει να πει ότι παίρνει διαζύγιο και από τη Heaven. Και να φύγει από τον Αντένα εντελώς. Κάτσε, επειδή ο Μαζονάκης είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας, αν ήταν όλα έτοιμα και ήταν στα παρασκήνια, δεν μπορεί να φύγει τελευταία στιγμή. Ή κάποιο του είπε από τον Αντένα, φίλε, από την Ελλάδα. Υπήρχε προγραμματισμένη live εμφάνιση που ακυρώθηκε επειδή ο Γιώργος συζήτησε. Μέρες πριν συζητιόταν αυτό και το ξέραμε. Καρδιά μου, άλλο σου λέω και δεν με ακούω. Σου λέω ότι μια εμφάνιση για να ακυρωθεί ακυρώνεται ή γιατί ο Αντένα σου λέει, φίλε, έκλεισε στο Sky, δεν σε θέλω. Είτε ο Sky λέει, φίλε, τώρα είσαι μαζί μου. Αυτό ακριβώς έγινε. Ένα από τα δύο. Και γι' αυτό πήγε ο Αργυρός και έκανε το live, ο οποίος Αργυρός δέχτηκε. Είχε δεχτεί πρόταση από το Sky για να είναι στην επιτροπή του X Factor και είπε όχι. Ίντριγκα και πάθη. Ο Αργυρός δηλαδή ήταν λύση της τελευταίας στιγμής. Όχι, ο Αργυρός είχε πει εξ αρχής που του είχε γίνει πρόταση ότι λόγω των εμφανίσεων του. Σύμβρε κατήγκο. Πάντα να τα κάνει χειρότερα. Επειδή δεν μπορούσε να είναι ο Μαζονάκης, λένε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Πλεμμένος να γίνει ξεκάθαρο. Μέρη, βάλτε σε τίτλο, βάλτε σε μπάνερ. Πες μου τώρα, αν εσύ ήσουν τραγουδίστρια πρώτη γραμμή και σου λέγανε επειδή δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Η κυρία Τάδα, η κυρία Βύση. Δεν τα λένε. Συνέβη κάτι απρόπτο. Παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν, Ελένη, να το ξεκαθαρίσουμε. Σεργουλόπουλος Κοκκίνου και αγαπημένο κ. Δηλαδή το έρωτα. Έγινε λάθος από τα Όσκα. Δώσαμε ρόλο κριτή σε άλλον άνθρωπο. Εντάξει, και άλλα μηνύματα. Ανά μου, το στέλνει και η Χριστίνα Οικόπουλου. Ο κύριος Πρετεντέρης, τι να πω. Ο κύριος Πρετεντέρης δεν αποχωρίζεται το στυλ και την ποσέ του σε αυτή την παρουσίαση. Τι είναι. Το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι. Α, νόμιζα. Το οποίο είναι το ωραίο μαντιλάκι. Το μαντιλάκι είναι το τετράγωνο, όμως... δεν κάνει το μαντιλάκι. Τα αυγά δεν τα λέμε ποσέ. Και εγώ τα αυγά ξέρω. Ποσέτ. Και ΤΑΦ στο τέλος. Απλά στα γαλλικά δεν. Ένα ΤΑΦ έχει δύο. Δεν ακούει το τελευταίο σύμφωνο. Ναι, έχει δύο ΤΑΦ και ψ. Τα αυγά τα ποσέ δεν γράφονται με ΤΑΦ στο τέλος. Όχι, είναι ποσέ. ΤΑΦΕ. Λοιπόν, ο κύριος Πρετεντέρης, παιδιά, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, είχε γραφτεί στο ίντερνετ και είχε κυκλοφορήσει ευρέως και στο Facebook και στα διάφορα social media ότι δέχτηκε μια επίθεση στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, ότι ήταν σε ένα κεντρικό καφέ εκεί στην πλατεία, κάπνιζε το πούρο και έπινε το εσπρεσάκι του το πρωί και ότι πήγαν κάποιοι και τον προπυλάκησαν για την μνημονιακή στάση την οποία είχε στηρίξει όταν ήταν βασικό σχολιαστή στο δελτίο του Μέγκα κτλ. Και πιο παλιά είχε γραφτεί και για την Πάρο. Για την Πάρο, βέβαια, πρέπει να ίσχυε γιατί είχαν κυκλοφορήσει κάτι φωτογραφίες. Αλλά αυτό του Κολωνακίου το αρνείται.
Φωτογραφίες όχι, ήταν μια φήμη η οποία συζητήθηκε πολύ έντονα. Στην Αντίπαρο τι είχε κυκλοφορήσει αυτό? Αυτό είναι παλιό. Που είχε φάει κάποια γιαούρτια νομίζω. Που είχε φάει κάποια γιαούρτια, δεν ήταν σαν πρωινό. Αυτό ήταν, τι να πούμε. Θα λες, ξέρεις, χαμηλό. Είχε φάει κάτι ντομάτες. Νομίζω. Όχι. Κύριε Πρεσβευτέρη, σα σέβομαι. Απλά γιαούρτια ήταν αυτά. Γιαούρτια με κάτι ντομάτα. Καλά, συνέβη και στι Παρισίου, ρε παιδιά, αυτό. Εννοείται ότι είχε πάει κάτι γιαουρτάκια με ξηρού καρπού και μέλι. Δεν είναι τώρα. Πάντω αυτό που λέει ότι δεν είναι άτομο τη τηλεόραση, νομίζω κάνει λάθο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και με την ανατροπή και ω σχολιαστή στην τηλεόραση με πολύ καλού μισθού. Ποιο τον διάβαζε, στην τηλεόραση τον βλέπαμε όλοι. Ναι, αλλά κάνει λάθο. Πολύ καλό δημοσιογράφο είχε τη στήλη. Δεν κάνω λάθο, αγάπη μου. Άμα ρωτήσει τη θεία Μαρία στο Περιστέρι, τον κύριο Πρεσβευτέρη, που τον ξέρει, θα σου πει το Μέγκα. Ναι, η μητέρα μου, το διαβάζω κάθε μέρα, ναι, λοιπόν. Και αν δεν το τη στείλω, η μητέρα μου, που ήταν φανατική αναγνώστρια και είναι των νέων, για παράδειγμα, είχε πάντα μία σελίδα. Το θυμάμαι και εγώ σαν παιδί που έρχονταν τα νέα στο σπίτι. Είχε πάντα. Ήταν Πασόκ Τζου, τα έχω πει.